Με πλούσιες δράσεις πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η φετινή 15η Αστροβραδιά στην Άνω Βροντού Σερών. Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν η Αστροπύλη Σερών με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, του Δήμου Σερών και του Επιμελητηρίου Σερών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Φέτος τη 15η Αστροβραδιά μετά από 3 χρόνια απουσίας και πάλι εδώ όλοι το ραντεβού μας στην Άνω Βροντού. Για να δούμε, να μάθουμε, να ακούσουμε, να περάσουμε καλά. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ και τιμάτε όλη αυτή την προσπάθεια. Επίσης, να ευχαριστήσω την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο, όπως και το Επιμελητήριο, που πάντα στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Όλους τους διοργανωτές, τους εθελοντές και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια, εύχομαι να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην επιχρόνια πρόεδρου του Ομίλου Σερών για την UNESCO, Κέτη Εμμανουηλίδου. Λέγομαι Εμμανουηλίδου Κέτη. Γεννήθηκα το 1945 στις 6 Απριλίου, την ημέρα που τέλειωσε ο πόλεμος, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όταν άρχισα λίγο να καταλαβαίνω, η ζωή μου ήταν καλή. Έλειωσα το σχολείο, δούλεψα στον πατέρα μου, στο μαγαζί του πατέρα μου. Παντρεύτηκα πολύ μικρή, έκανα 2 παιδιά. Και βρέθηκα σε αυτό το χώρο που είμαι τώρα, όταν έγινα 29 χρονών. Και από τότε είμαι στα κοινά της πόλης, με πάρα πολλές μεγάλες εμπειρίες. Με πολλή δουλειά, τίποτα δεν γίνεται χωρίς δουλειά. Ό,τι γνώρισα στη ζωή μου, πέρα από την οικογένειά μου, όλα τα άλλα έγιναν σε μια δύσκολη περίοδο για τις γυναίκες. Όταν αναλαμβάνεις κάτι, πρέπει να τελειώσει. Και πρέπει να το συνεχίσεις. Η ζωή είναι συνεχώς νέα πράγματα. Ο σεβασμός είναι το νούμερο ένα. Για να μπορέσεις να περάσεις τον εαυτό σου. Έπαρση, εγώ τα ξέρω όλα και δεν ξέρω, αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Αυτά, εύχομαι να πάτε καλά, να ζήσετε σε καλά χρόνια, να μην δείτε πόλεμο, όπως και εμείς δεν είδαμε. Ας ελπίσουμε αυτό. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η αστροφυσικός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Φιώρη Αναστασία Μεταλλινού, που ανέπτυξε το θέμα το ταξίδι του ανθρώπου στο διάστημα. Βέβαια, ξεκινώντας από το μύθο του Δέδαλου και του Ίκαρου, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι ο Ίκαρος θέλησε να πλησιάσει πολύ κοντά, έχοντας τα φτερά για να αποδράσει από το λαβύρινθο, πλησίασε κοντά στον ήλιο. Βεβαίως κοντά στον ήλιο τα φτερά του, επειδή ήταν κολλημένα στους ώμους του με κερί, λιώσανε και έπεσε στο Ικάριο Πέλαγος και δίπλα από το νησί την Ικαρία που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Πράγμα το οποίο δείχνει την τάση του ανθρώπου και από εκεί να ταξιδέψει, να πετάξει, να φτάσει ψηλά. Αυτός θέλησε να φτάσει στον κοντινό μας αστέρι, αλλά δεν τα κατάφερε. Και αν κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο άλμα, θα φτάσουμε σήμερα να μας έχει βοηθήσει η τεχνολογία να κατασκευάζουμε το Parker Solar Probe, που είναι μια αποστολή της NASA που οδεύει προς τον ήλιο, ταξιδεύει προς τον ήλιο και παρατηρεί το κοντινό μας άστρο, όπως και το Solar Orbiter που είναι ευρωπαϊκή και με τη συμμετοχή της NASA διαστημική αποστολή. Και φτάνουμε σήμερα να μπορούμε να πλησιάσουμε, και όταν λέμε να πλησιάσουμε, να φτάσουμε στην απόσταση περίπου όσο κοντά είναι ο πλανήτης Ερμής, που είναι ο κοντινότερος πλανήτης στον ήλιο μας. Αυτή είναι η μέγιστη προσέγγιση που η τεχνολογία μας επιτρέπει να φτάσουμε στον ήλιο και μας το επιτρέπει τώρα πια, μετά από πάρα πολλά δεκαετίες και εκατονταετίες, όπου υπάρχουν τα κατάλληλα υλικά για να μας θωρακίζουν από την ακτινοβολία και από την υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί στον ήλιο και στον ηλιακό άνεμο και στον περιβάλλοντα χώρο. Οπότε όλο αυτό το διαστημικό ταξίδι ξεκινά ουσιαστικά η δράση του ανθρώπου στο διάστημα από το 1957, που εκτοξεύεται το πρώτο αντικείμενο που έρχεται σε τροχιά γύρω από τη γη μας, που ήταν το Sputnik, ο σοβιετικός αυτός δορυφόρος, ο οποίος σε μέγεθος, βλέπετε, δεν υπερβαίνει
αν μπορεί κάποιος να καταλάβει τη διάσταση, τα 60 εκατοστά σε διάμετρο, είχε και κεραίες για να επικοινωνεί και να δίνει σήμα προς τη Γη. Και ένα χρόνο μετά, ο Explorer 1, ο αμερικανικός δορυφόρος, εκτοξεύεται το 1958 και ουσιαστικά αυτά τα δύο αντικείμενα είναι τα πρώτα τεχνητά αντικείμενα που στέλνει ο άνθρωπος στο διάστημα με επιτυχία να περιφέρονται γύρω από τη Γη και να μας στέλνουν πληροφορίες στον πλανήτη μας. Με αφορμή τον Explorer, καταγράψαμε στοιχεία του ηλιακού ανέμου, πόσο ο ήλιος αλληλεπιδρά με τη Γη, σωματίδια που κινούνται και βρίσκονται στο εγγύς διάστημα, τα οποία βεβαίως μας επηρεάζουν καθημερινά, δηλαδή το πόσο ο ήλιος εκπέμπει σωματίδια, εκπέμπει ακτινοβολία, εκπέμπει ενέργεια που έρχεται στη Γη, ταξιδεύει στο μεσοπλανητικό χώρο, φτάνει στη Γη μας και την επηρεάζει. Και εδώ βλέπουμε τη Γη μας και γύρω-γύρω ο χώρος, γύρω από τη Γη, το μαγνητικό της πεδίο που είναι η μαγνητόσφαιρα, που στη μαγνητόσφαιρα καταλήγουν σωματίδια που πρωταρχικά ξεκινούν από τον ηλιακό άνεμο και αυτά τα σωματίδια τέλος πάντων δημιουργούν αυτές οι διαταραχές του μαγνητικού πεδίου, τις μαγνητικές καταιγίδες. Και η επιτυχία εκείνης της πρώτης αστροβραδιάς έδωσε το έναυσμα για να συνεχίσει όλο αυτό και να φτάσει μέχρι εδώ. Άρα λοιπόν 2007 με την Ελένη την Χατζηχρήστου συνεχίζουν, περάσαν τα πιο, ας το πούμε, γνωστά ονόματα του χώρου της αστρονομίας και της αστροφυσικής από την Άνω Βροντού, Σταμάτσου Κρεμιζής, ο Μένιος ο Τσιγάνης, ο Μερτζημέκης, ο Στράτους ο Θεοδοσίου. Οι επισκέπτες και όσοι αγαπούν την αστρονομία είχαν την ευκαιρία να κάνουν περιήγηση με ηλιακό τηλεσκόπιο στο μοναδικό αστρονομικό κέντρο σε ύψος 1100 μέτρα στην Άνω Βροντού. Έρχομαι πρώτη φορά σε αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ, στη 15η Αστροβραδιά, στην Άνω Βροντού. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, αρχικά για τη συμμετοχή του κόσμου, η οποία ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδης και πολυπληθής. Ο ουρανός είναι καταπληκτικός σε ό,τι αφορά την αστρονομική παρατήρηση, ένας ιδανικός χώρος για να παρατηρούμε τον νυχτερινό ουρανό και με γυμνό οφθαλμό να κάνουμε ουρανογραφία και με τηλεσκόπια για να κάνουμε παρατήρηση ουρανίων αντικειμένων με τα τηλεσκόπια. Η όλη προσπάθεια που γίνεται από τους διοργανωτές ήταν άψογη, η οργάνωση ήταν άψογη, υπάρχει όραμα, υπάρχει αγάπη για τον ουρανό, υπάρχει θέληση για την προσφορά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του ευρέως κοινού, των μαθητών και τοπικά αλλά και πανελλήνια. Και το αστρονομικό κέντρο εδώ συμπληρωματικά θα μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ των άλλων συμπληρωματικά και ενισχυτικά, ώστε να έχουμε και εδώ την ομάδα σειραίων επιστημόνων των 5 Υπήρων που όλα αυτά θέλουμε να τα δέσουμε για να εκτοξεύσουμε τη Βροντού ώστε να καταστεί παγκόσμιο κέντρο του αστροπαρατηρησιακού τουρισμού. Υπάρχουν υποδομές και η πόλη μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για φιλοξενία. Υπάρχει ο ξενώνας εδώ, αλλά ήδη και συζητήσεις που κάνουμε, έτσι υπάρχει διάθεση από τους κατοίκους ώστε σιγά σιγά να μπουν στη λογική του να μπορούν να διαθέσουν χώρους για διαμονή. Η 15η Αστροβραδιά είχε μεγαλύτερη απήχηση κόσμου από ό,τι εγώ περίμενα προσωπικά. Έχει φτάσει τον αριθμό άλλων αστροβραδιών, συγκρίνεται με όλες τις υπόλοιπες, οπότε αυτή η ανταπόκριση ήταν κάτι πολύ όμορφο που είδαμε εμείς και κάτι πολύ θετικό για όλη την εκδήλωση. Η διοργάνωση ήταν αρκετά δύσκολη, διότι λόγω των τελευταίων 3 χρόνων αδράνειας που επήλθε λόγω όλης της κατάστασης, αυτές οι δράσεις διακόπηκαν και το να ξεκινήσεις μια τέτοια δράση μετά από ένα μεγάλο σταματημό είναι αρκετά δύσκολο. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ελπίζουμε ο περισσότερος κόσμος να είναι ευχαριστημένος. Η βραδιά συνεχίζεται, η αστροβραδιά δεν τελείωσε ακόμα. Τα τηλεσκόπια αυτή τη στιγμή έχουν πάρει φωτιά. Έχει πέσει ο κόσμος όλος μαζί και έχουν απλωθεί στα τηλεσκόπια που υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν τον νυχτερινό ουρανό, να έρθουν κοντά, να γνωρίσουν ή να αναπτύξουν το χόμπι τους, το χόμπι της αστρονομίας, την αγάπη για τον ουρανό, να γνωριστούν με κόσμο, να έρθουν πιο κοντά στις αστρονομικές ομάδες που υπάρχουν στην πόλη των Σερών, που υπάρχουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο
πρέπει απλά να αγαπάς. Είναι κάτι που θέλει υπομονή και προσοχή και φροντίδα για τον εξοπλισμό, αγάπη για τον χώρο που εκλείσεται αυτό το αντικείμενο.